θέλω να καταβάλουμε σε μία σειρά και να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, τρεις μήνες πριν, τι έλεγαν οι φορείς, τι καταγράφαμε και εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι μέσα από το ρεπορτάζ που πραγματοποιούσαμε, πού πηγαίνουμε, τελειώνει ο Ιούνις. Πάμε να τα βάλουμε λοιπόν σε μία σειρά με τον κύριο Κώστα Κουρκουνάκη, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης. Την καλησπέρα μου, κύριε Κουρκουνάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος των πληρωτήτων σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Πού κυμαίνεται? Κοιτάξτε, οι πληρώτητες αυτή τη στιγμή γύρω στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι οι επιχειρηματίες περίμεναν, μάλλον οι προσδοκίες ήταν πολύ υψηλότερες, αλλά διαψεύτηκαν. Δεν πάνε καλά, 60%. Ναι, δεν πάνε 60%. Καλά τα πράγματα. Ο μέσος όρος. Τώρα αρχίζει φυσικά να φαίνεται μία αύξηση των κρατήσεων και των αφίξεων, αλλά χάθηκε ο Μάιος, χάθηκε ο Απρίλιος. Σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες, ποιο ήταν το ποσοστό που έπρεπε να κινούμαστε αυτή τη στιγμή? Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι πράκτορες το περιμέναμε. Το είχαμε πει από τον Οκτώβριο ότι η σεζόν δεν θα είναι καλύτερη από την περσινή σεζόν και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν φτάναμε μια μικρή αύξηση, αν πιάναμε μια μικρή αύξηση από την περασμένη σεζόν ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να πιάναμε το 19. Οι τιμές που δώσαμε ήταν πολύ υψηλότερες, οπότε δεν έχουμε τώρα στην πλάτη μας το ενεργειακό κόστος. Ναι. Οπότε κάπου εκεί συμψηφίζεται αυτή η όποια χασούρα μέχρι στιγμής. Πού οφείλεται όμως το γεγονός ότι δεν έχουμε υψηλές πληρότητες αυτήν την περίοδο? Είναι, τι δεν πήγε καλά? Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ναι. Έχουμε μια αύξηση της τάξης του 40%. Ναι. Τα ξενοδοχεία ανέβασαν τις τιμές τους αρκετά, γιατί είχαν τη ζημιά την περσινή με την ενεργειακή κρίση και με την αύξηση των μισθών, την αύξηση των... τα πάντα είχαν αυξηθεί, οπότε τα ξενοδοχεία πέρσι και γεμάτα που ήταν, το ταμείο στο τέλος ήταν μείον. Αύξησαν τις τιμές, οπότε τώρα φέτος τουλάχιστον δεν θα είναι μείον, αλλά δεν έχουμε τις πληρότητες που περιμέναμε. Ξέρετε, υπάρχουν αφίξεις όμως. Δηλαδή, εάν δούμε τα επίσημα στοιχεία, τα οποία προέρχονται από το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, δηλαδή μεγαλύτερη πύλη εισόδου της Κρήτης, βλέπουμε συνεχώς αυξανόμενες αφίξεις. Και εδώ θέλω να βάλω λίγο τον παράγοντα του Airbnb. Έρχονται άνθρωποι, έρχονται τουρίστες, έρχονται επισκέπτες, αλλά δεν κλείνουν, δεν κλειδώνει αυτό το πακέτο σε ξενοδοχεία, παραπηγαίνουν μεμονωμένα στα Airbnb. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα Airbnb έχουν τραβήξει αρκετό κόσμο, αλλά δεν σημαίνει, και αυτοί παραπονιούνται. Και αυτοί λένε ότι δεν πάνε καλά. Δηλαδή αυτό που εισπράττω εγώ... Είναι λίγο ανεξέλεγκτη η κατάσταση των Airbnb. Οι μισοί δουλεύουν... Έτσι. Και αυτοί παραπονιούνται. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι ο κόσμος που έρχεται εδώ στα Airbnb δεν αφήνει και αυτός χρήματα στην Κρήτη. Δηλαδή δεν είναι κάτι το που, είναι, που δεν σωστό, θα πρέπει να γιατί υπάρχει. Γιατί έχουν παράπονο και στο λιανεμπόριο και η εστίαση. Ναι, κοιτάξτε, ο κόσμος στο εξωτερικό υπάρχει κρίση και εκεί. Δεν έχουμε μόνο εμείς κρίση, έχουν και οι Ευρωπαίοι κρίση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λίγο το σκέφτονται τι θα ξοδέψουν στις διακοπές τους φέτος. Εντάξει, να ξεχάσουμε φυσικά αυτά που είδαμε το 22, το 20, που ο κόσμος βγήκε μετά από ένα κλείσιμο 2 ετών, βγήκε και ήθελε να ξοδέψει και τα χρήματα που του είχαν μείνει δεν μπορούσε να τα ξοδέψει τόσα χρόνια. Οπότε αυτό είναι λίγο δύσκολο να το ξαναδούμε. Ξέρετε κάτι, συνομιλώ με συναδέλφους σας και εστιάζουμε λίγο στη γερμανική αγορά. Μύθος ή πραγματικότητα ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα και περιμέναμε κάπως διαφορετικό κλίμα και στο κομμάτι των κρατήσεων, των πληρωτήτων από τους Γερμανούς? Ναι, κοιτάξτε, ναι, η γερμανική. Δηλαδή πηγαίνουμε αγορά... καλά από το Ηνωμένο Βασίλειο, πηγαίνουμε καλά από τη Βρετανική αγορά, αλλά δεν πηγαίνουμε καλά ως Γερμανούς. Ναι, η γερμανική αγορά δεν πάει τόσο καλά. Δεν πάει μάλλον όσο την περιμέναμε να πάει. Δεν μπήκαν πολλά αεροπλάνα. Οι θέσεις ήταν λιγότερες, ήταν ακριβότερα τα εισιτήρια. Ο Γερμανός βλέπει τώρα μπροστά του μία κρίση που έρχεται στη Γερμανία. Θα ακολουθήσουν φυσικά από ό,τι ακούμε και άλλες χώρες, όπως Γαλλία, με την κρίση που έρχεται και σε αυτούς. Οπότε τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Φυσικά έχουμε ακόμη αρκετούς μήνες μπροστά μας. Δηλαδή, αν έχουμε μία αύξηση τον Οκτώβριο και ίσως εάν παραταθεί και τον Νοέμβριο η σεζόν λίγο καλύτερα από πέρυσι, ίσως να. Τελικά να κλείσουμε με μία μικρή αύξηση από το 22. Είχαμε μία ενισχυμένη παρουσία στο κομμάτι των τουριστικών εκθέσεων της περιφέρειας Κρήτης. Θετικό κλίμα και εμείς οι δύο πραγματοποιήσαμε και ζωντανές συνδέσεις. Τι δεν πήγε καλά, δηλαδή είχε δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα και στην πορεία κάπου το χάσαμε, σε αυτό το μεσοδιάστημα. Δηλαδή από το Μάρτιο μέχρι και το Μάιο. Ναι, το θετικό κλίμα δεν άλλαξε. Το θετικό κλίμα εγώ θεωρώ ότι ακόμη υπάρχει. Δηλαδή ο κόσμος θέλει να έρθει εδώ, θέλει την Ελλάδα.
Ο προορισμός μας είναι μέσα στους 10 πρώτους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά δεν φτάνει αυτό. Οι προκρατήσεις που είχαμε τότε το χειμώνα ήταν πάρα πολύ ψηλές, αλλά θεωρούσαμε ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το πράγμα. Και πραγματικά το βρήκαμε αυτό από τον τρόπο που γίνονται οι προκρατήσεις. Ξέρετε, μετά την πανδημία, οι tour operator δεν ζητούσαν για να πάρει να κερδίσεις αυτή την έκπτωση της προκράτησης, δεν ζητούσαν μεγάλη προκαταβολή. Ζητούσαν 10 με 20 ευρώ ή 10 με 20 λίρες αντίστοιχα για την Αγγλία. Οπότε ο κάθε ένας το κέρδος που αποκόμιζε από την έκπτωση που θα έπαιρνε το 20 ή το 15 ή το 25% ναι, που θα έπαιρνε, θεωρούσε ότι και να χάσει 10 ευρώ ή 20 ευρώ δεν είναι τίποτα. Οπότε έκανε κρατήσεις σε 2, 3, 4 ξενοδοχεία διαφορετικά ή ακόμα περισσότερο και σε προορισμούς. Και είχε το περιθώριο να το κακυρώσει μέχρι τελευταία στιγμή, την ώρα που θα ήταν η ώρα να πάει τις διακοπές του και να πει: εκεί θα πάω τελικά. Μας τα έχει χαλάσει λίγο και ο καιρός. Ξέρετε, ορισμένοι έχουν έρθει, έχουν κλείσει τη βδομάδα το δεκαήμερό τους και πραγματικά φεύγουν στενοχωρημένοι άνθρωποι, καθώς τι έζησαν, συννεφιά και βροχή. Ναι, δυστυχώς τους έβλεπα τους ανθρώπους και πραγματικά ήταν στενάχρονο να τους βλέπεις. Έφευγαν από τη χώρα τους με τη βροχή και ερχόντουσαν εδώ και καθόντουσαν μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Γιατί στη χώρα τους τουλάχιστον θα ήταν στο σπίτι τους, θα πηγαίνανε κάπου. Τώρα καθόντουσαν σε ένα ξενοδοχείο και έβλεπαν από τον μπαλκόνι ή από το εστιατόριο την παραλία και να βρέχει, να φυσάει αέρας, όπως και χθες. Χθες Χερσόνησο, Μάλια, κατά τις 4 ώρα. Στο απόγευμα, μεσημέρι, απόγευμα έβρεχε. Και τους έβαλε όλους μέσα. Υπάρχει κάποια αγορά που αν ανέβει έστω και στο παραένα μπορεί λίγο να αλλάξει τα δεδομένα στο κομμάτι της δυναμικής και των εσόδων? Η γερμανική αγορά. Η γερμανική αγορά, που είναι και η βασικότερη αγορά. Θεωρώ ότι ίσως κάτι να αλλάξει στο τέλος. Αλλά έχουμε, δηλαδή μην απελπιζόμαστε, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Μπορεί να μην είναι αυτά που περιμέναμε, αλλά δεν είναι και άσχημα. Θέλω λίγο να πάμε και στο κομμάτι της υποστελέχωσης. Ζορίζεστε και φέτος να στελεχώσετε τις δομές σας και τις υπηρεσίες σας? Ναι, αυτό είναι άλλο ένα αγκάθι της φετινής σεζόν. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία που δεν έχουν ανοίξει εστιατόρια ολόκληρα, τα αλακάρτ τους, ή τουριστικά γραφεία που δεν έχουν κινήσει λεωφορεία γιατί δεν έχουν προσωπικό. Δεν υπάρχει προσωπικό να στελεχώσουν τα πόστα τους. Ναι, αλλά πώς μπορούμε να μιλάμε τώρα για ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και προεκλογικά από την πλειονότητα των εκπροσώπων και των υποψηφίων βουλευτών και δεν εστιάζουν στο κομμάτι των κινήτρων και της στελέχωσης? Μήπως είμαστε λίγο σε μια λανθασμένη κατεύθυνση? Και τόσα χρόνια τι λέγαμε, ελάτε στην Κρήτη, ένα δυνατό μπραντ στο κομμάτι του τουρισμού, αλλά δεν έχουμε ένα δρόμο, δεν έχουμε αεροδρόμιο. Τώρα λέμε δεν έχουμε προσωπικό. Τώρα δεν έχουμε προσωπικό. Δεν έχουμε και τα άλλα βέβαια. Δεν τα έχουμε φτιάξει. Δεν τα έχουμε φτιάξει ακόμη. Και έχει προσθεθεί και το θέμα του προσωπικού. Ναι. Τι να πω, θα το παλέψουμε κι αυτό. Είναι κάτι που μας μας ανησυχεί. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Γιατί μιλάμε και για υποβάθμιση υπηρεσιών. Ναι, γιατί όταν παίρνεις ό,τι βρεις μπροστά σου για να λειτουργήσει το ξενοδοχείο σου, το κατάστημά κάτι σου. Κάτι υποβαθμίζεις, κάτι κάνεις. Ναι, υποβαθμίζεις. Παίρνεις όποιον βρεις. Οπότε λες τουλάχιστον να λειτουργήσω. Επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε, πότε θα υπάρξει πιο έτσι ξεκάθαρη εικόνα για το πού πορευόμαστε, πιστεύετε? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι μόλις φύγει τώρα ο Ιούνιος, τον Ιούλιο θα έχουμε μια καθαρύτερη εικόνα τι θα γίνει αργότερα. Θα έχουμε μια εικόνα για τον Οκτώβρη. Α, μέσα στον Ιούλιο, Ναι, Ιούλιο θα έχουμε μια εικόνα για τον Οκτώβρη. Γιατί πλέον. Μπορεί πλέον να τραβήξει σεζόν. Θεωρώ πως ναι. Ότι, γι' αυτό είπα ότι να μην απογοητευόμαστε, υπάρχει ακόμη πορεία μπροστά μας, έχουμε ακόμη αρκετούς μήνες και αν καταφέρουμε και αυξήσουμε τον Οκτώβριο με κινήσεις που γίνονται και από τους επιχειρηματίες, δηλαδή με τις προσφορές που δίνουν αυτή τη στιγμή οι ξενοδόχοι. Οι αεροπορικές πότε κατεβάζουν ρολά? Οι αεροπορικές αρχές του Νοέμβρη. Μιλάμε για επέκταση σεζόν, ναι, για μια στρατηγική, αλλά δεν είναι λίγο και στο κομμάτι των αεροπορικών να μπορεί να τραβήξει αυτό το πλάνο? Και οι tour operator, αν δουν ότι υπάρχει κίνηση, είναι εύκολο να βάλουν τα αεροπλάνα. Είναι εύκολο να βάλουν αεροπλάνα tour operator. Οπότε πού κολλάει? Να δουν την κίνηση. Να πάρουν τιμές καλές, ναι, να πάρουν προσφορές από τους ξενοδόχους. Γιατί οι ξενοδόχοι, εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν έκαναν προσφορές στην αρχή, γιατί θεωρούσαν ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, έβλεπαν τις προκρατήσεις τους. Οπότε λέει μια χαρά. Μπαίνετε όμως σε μια διαδικασία προσφορών. Έχουν ήδη μπει, όχι μπαίνουμε. Από το Μάιο, από τις 15-20 Μαΐου, μπήκαν στον δρόμο των προσφορών. Αλλά πάλι οι τιμές που βγαίνουν στην αγορά μετά την προσφορά
δεν είναι εις βάρος των ξενοδόχων. Δεν είναι εις βάρος της αγοράς. Είναι καλές τιμές. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα πόσο μπορεί να τραβήξει και για κρατήσεις ακόμα και για τον Οκτώβρη. Ναι. Και αν καταφέρουμε να το τραβήξουμε και τον Νοέμβρη. Πέρυσι πήγαμε έως 10 Νοέμβρη. Αν καταφέρουμε να πάρουμε 15 Νοέμβρη, να πάρουμε μια εβδομάδα ακόμη, θα είναι καλό. Στηρίζεστε στον εσωτερικό τουρισμό καθόλου? Κοιτάξτε, τώρα είναι μια καλή εποχή για τους Έλληνες να κάνουν κρατήσεις, γιατί οι προσφορές που έχουν δοθεί στην αγορά είναι καλές. Οπότε και οι Έλληνες, όπως στηριχτήκαμε το Πάσχα στους Έλληνες, στον τοπικό τουρισμό, στον τόπιο τουρισμό, στον ελληνικό τουρισμό. Φυσικά είναι απαγορευτικό πλέον ως την προσφορά για δώσεις ξενοδόχοι, το αεροπορικό και το ναυτιλιακό είναι ακριβό. Οπότε είναι ακόμη ο Έλληνας το σκέφτεται. Ναι. Γιατί τα εισιτήρια έχουν πάει στα ύψη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κουρκουνάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.